του Πανεπιστημίου μας για να γνωρίσουμε έναν πολύ, πολύ μικρό κόσμο, τον ανώκοσμο. Και εμείς εδώ, στο αμοχώρι της Φλόρινας, μελετούμε τον κόσμο του Νάνο. Ας πάμε λοιπόν να δούμε ποιες δραστηριότητες κάνουμε για να γνωρίσουμε αυτόν τον πολύ, πολύ μικρό κόσμο, τον ανώκοσμο. Ποιο είναι το μικρότερο αντικείμενο? Πόσοι από εμάς δεν αναρωτηθήκαμε τι μπορούμε να δούμε με ένα μικροσκόπιο? Το μικροσκόπιο είναι ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε πολύ μικρά αντικείμενα που δεν τα βλέπουμε με το μάτι μας. Είναι όμως δυνατόν να δούμε με το μικροσκόπιο όλα τα πολύ πολύ μικρά αντικείμενα? Στην κουζίνα μας, πολύ συχνά για τη σαλάτα, πλένουμε μαρούλι και κουνουπίδι. Αν ρίξουμε μερικές σταγόνες νερού πάνω σε ένα φύλλο μαρουλιού, οι σταγόνες απλώνονται πάνω στο φύλλο. Αν ρίξουμε μερικές σταγόνες νερού πάνω σε ένα φύλλο κουνουπιδιού, οι σταγόνες γίνονται σφαιρικές σαν μπύλες. Το ίδιο παρατηρούμε και στο λάχανο. Ποιο άραγε μυστικό κρύβουν τα φύλλα του λάχανου? Η επιφάνεια του φύλλου του λάχανου αποτελείται από πολύ μικρά εξογκώματα που μοιάζουν με καρφάκια. Γι' αυτό τα λέμε νανοεξογκώματα. Τα νανοεξογκώματα είναι τόσο μικρά που οι σταγόνες του νερού δεν μπορούν να χωρέσουν ανάμεσά τους και είναι σαν να μένουν στον αέρα. Αν ρίξουμε νερό πάνω στο φύλλο του μπρόκολου και στο φύλλο του μαρουλιού, τι παρατηρούμε στο σχήμα της σταγόνας? Παρατηρούμε ότι στο φύλλο του μαρουλιού η σταγόνα πλώνεται πάνω στο φύλλο. Στο φύλλο του μπρόκολου όμως η σταγόνα γίνεται σφαίρα και κυλάει έξω από το φύλλο. Έτσι, το φύλλο του μπρόκολου μένει στεγνό και καθαρό. Μπορούμε να δούμε τις ανταπροεξουχές στο λάχανο με το μικροσκόπιο? Όσο και να προσπαθήσω, δεν μπορώ να τις δω. Είναι τόσο μικρές που δεν μπορούμε να τις δούμε με το μικροσκόπιο. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ένα πολύ ισχυρό και μεγάλο όργανο, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ονομάζεται ανώκοσμος. Εμείς στο σχολείο μας δεν έχουμε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να περιγράψουμε κάτι που δεν βλέπουμε όπως είναι τα ανεξογκώματα? Για να περιγράψουμε ένα αντικείμενο, μεγάλο ή πολύ μικρό, όπως είναι τα ανεξογκώματα στον μπρόκολο, μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε με ένα μοντέλο. Το μοντέλο μας μπορεί να αποτελείται από απλά υλικά. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι φελιζόλ, το οποίο αναπαριστά την επιφάνεια του μπρόκολου, καρφάκια, τα οποία αναπαριστούν τα ανεξογκώματα, και το μπαλόνι, το οποίο αναπαριστά τη σταγόνα του νερού. Είναι τόσο μεγάλη η σταγόνα του νερού που δεν χωράει ανάμεσα στα ανεξογκώματα. Επίσης, αν ρίξουμε το μπαλόνι με νερό και το αφήσουμε να κυλήσει πάνω στα ανεξογκώματα, μαζεύει όλα τα χαρτάκια που αναπαριστούν τις βρωμιές και τις απομακρύνει. Έτσι το φύλλο καθαρίζει μόνο του. Με το μοντέλο αυτό μπορούμε να περιγράφουμε το φαινόμενο του μπρόκολου
ή αλλιώς όπως είναι πιο γνωστό, το φαινόμενο του λωτού. Οι επιστήμονες, αφού μελέτησαν το φαινόμενο του μπρόκολου, κατασκεύασαν υλικά που δεν γίνονται μουσκεμά και δεν λερώνονται. Τα υλικά αυτά λέγονται σούπερ υδροφοβικά. Πολύ απλά, είναι σαν να φοβούνται το νερό και να το διώχνουν από πάνω τους. Σε υδροφοβικό ξύλο παρατηρούμε ότι οι σταγόνες γίνονται στρόγγυλες και κυλάνε έξω από αυτό. Στο υδροφοβικό ύφασμα παρατηρούμε ότι οι σταγόνες γίνονται σφαιρικές και κυλάνε έξω χωρίς να το λερώνουν. Είμαστε μια κοινότητα μάθησης! Μαθητές, δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι, φοιτητές, ερευνητές. Εδώ στη Φλόρινα μαθαίνουμε για τον κόσμο της αλλοκλίμακας. Γι' αυτό μας λένε κοινότητα